Γεια σας παιδιά. Ξέρω πως αγαπάτε βιολογία και έχετε βάλει στόχο στο μυαλό σας να γράψετε 100 στο μάθημα της βιολογίας της Πανελλήνης. Για να μπορέσουμε όμως να πετύχουμε ένα τόσο υψηλό στόχο, το 100, θα πρέπει να έχουμε κάνει σωστή προετοιμασία. Πρέπει να έχουμε σωστό διάβασμα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας δείξω ποια είναι τα μυστικά του σωστού διαβάσματος. Θα σας μάθω και tips and tricks για να μπορέσετε να αποκτήσετε όλη αυτή τη γνώση. Συναντάω πάρα πολλά παιδιά τα οποία νιώθουν μία δυσκολία στο να μάθουν απ' έξω το κείμενο, αλλά και άλλα τα οποία εάν δεν το μάθουν απ' έξω ακριβώς όπως λέει το σχολικό βιβλίο, δεν νιώθουν καλά. Σου λέει δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτό που πραγματικά ισχύει είναι ότι είτε το μάθεις απ' έξω, είτε το πεις με δικά σου λόγια, είναι ok και στις δύο περιπτώσεις. Διότι στην εξέταση στις Πανελλήνιες, εκείνο που ενδιαφέρει τους εξεταστές, δεν είναι αν το λε με τα λόγια του βιβλίου. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι αν έχει κατανοήσει τι έννοιε. Άρα μην έχετε κανένα άγχος. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε στεγνή παπαγαλία. Δηλαδή να αναπαράγουμε το κείμενο χωρί να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λοιπόν, θα σα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Θα σα κάνω λοιπόν μία πολύ απλή ερώτηση από την αντιγραφή, το δεύτερο κεφάλαιο. Του τη βιολογία. Και λέει αυτή η ερώτηση: Ο μηχανισμό αυτοδιπλασιασμού του DNA λέγεται ημισυντηρητικό, διότι. Κοιτάξτε τι απαντήσει. Τα δύο θηγατρικά μόρια του DNA που προκύπτουν είναι πανομοιότυπα μεταξύ του. Πραγματοποιείται, λέει το δύο, με βάση τον κανόνα τη πληρωματικότητα των βάσεων. Καταλήγει στο σχηματισμό δύο μορίων DNA ξεκινώντα από ένα. Και το τελευταίο, κάθε νέο μόριο DNA αποτελείται από μια παλιά και μια καινούργια λυσίδα. Και τα τέσσερα δεν είναι λάθο. Όμω θα πρέπει να προσέξω πάρα πολύ τι ρωτάει η άσκηση. Ο μηχανισμό λέει αυτοδιπλασιασμού, λέγεται ημισυντηρητικό, διότι, άρα μα ενδιαφέρει γιατί λέγεται ημισυντηρητικό. Δεν ρωτάει κάτι άλλο. Άρα εμεί μέσα από τον ορισμό θα έπρεπε να έχουμε δώσει ιδιαίτερη βάση να καταλάβουμε τι σημαίνει ημισυντηρητικό, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε μια τέτοια ερώτηση. Και όχι γενικώ. Πες μου το μηχανισμό Αντιγραφή του DNA. Σε αυτήν την λοιπόν την ερώτηση, το σωστό είναι το 4. Κάθε νέο μόριο αποτελείται από μια παλιά και μια καινούργια αλυσίδα, και αυτό έδωσε το όνομα στο μηχανισμό να λέγεται η μη συντηρητικό. Άρα, προσοχή και βαθιά κατανόηση των λέξεων και των ενιών. Το επόμενο τι που θέλω να σας δείξω θα το δούμε μέσα από μια ερώτηση. Λέει λοιπόν η ερώτησή μα, η RNA πολυμεράση καταλύει το σχηματισμό πεπτιδικών δεσμών. Σωστό ή λάθο. Η απάντηση ξέρουμε πω είναι λάθο, διότι η RNA πολυμεράση καταλύει το σχηματισμό φωσφοδιαστερικών δεσμών. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σα επισημάνω με αυτήν εδώ πέρα την ερώτηση είναι ότι ναι, μεν διαβάζοντα εμεί το βιβλίο μα καταλαβαίνουμε τι ισχύει, αλλά στοχαζόμαστε, σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε και όλα τα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Στην περίπτωσή μας δηλαδή δεν καταλύει πεπτιδικούς δεσμούς, δεν καταλύει δεσμούς υδρογόνου, δεν καταλύει άλλους δεσμούς εκτός από τους φωσφοδιαστερικούς. Και το τελευταίο τύπο που θέλω να σας δείξω προκύπτει από την επόμενη ερώτηση. Ποια από τα παρακάτω ενσωματώνουν ραδιενεργό φόσφαιρο 32 και ποια ραδιενεργό θείο 35. Είναι ο υποκινητής οι αλληλουχία λήξη τη μεταγραφή, η DNA πολυμεράση, ο χειροιστή του απερονίου τη λακτώση και ένα μεταγραφικό παράγοντα. Θέλω να μου αντιστοιχίσετε πού θα πάει ο φόσφορο 32 και πού θα πάει το θείο 35. Πριν ξεκινήσω να δώσω την απάντησή μου, θα πρέπει να σκεφτώ τι είναι αυτά τα στοιχεία. Θυμάμαι ότι αυτά έχουν αναφερθεί στο πείραμα Hersey Chase. Ο φόσφορο πηγαίνει στο DNA, αλλά όχι στι πρωτενε και το θείο πηγαίνει στι πρωτενε, αλλά όχι στο DNA. Επομένω, έχοντα αυτό στο μυαλό μα, κάθομαι και σκέφτομαι. Ο υποκινητή τι είναι, είναι DNA, φόσφορο. Οι αλληλουχίε λήξη τη μεταγραφή, DNA, φόσφορο. DNA πολυμεράση, η DNA πολυμεράση είναι πρωτενη, άρα θείο. Ο χειριστή του οπερονίου τη λακτόζης τμήμα του DNA, φόσφορο. Και ένα μεταγραφικό παράγοντα, είναι πρωτενη, άρα θα πάει θείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν με αυτό το παράδειγμα ότι οι απαντήσει μα δεν μπορεί να βρίσκονται μόνο σε ένα σημείο του βιβλίου. Πρέπει να έχουμε μια εποπτική, μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των πληροφοριών που γράφονται μέσα στο βιβλίο. Αυτά, παιδιά, είχα να σας πω για σήμερα. Και ουσιαστικά, εκείνο που θέλω να σας μάθω είναι να αποκτήσετε μια σωστή νοοτροπία διαβάσματος. Η γνώση αυτή βέβαια και αυτό ο τρόπο διαβάσματο δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ εξάσκηση. Θα δείτε κάτω στην περιγραφή το βιβλίο μου, το οποίο έχει γραφτεί πάνω στη λογική αυτή την οποία σα περιέγραψα στο προηγούμενο κομμάτι του βίντεο. Και κοιτάξτε κάτω να δείτε πώ μπορείτε να το αποκτήσετε. Εμεί θα βρεθούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο βίντεο, να δούμε και σε άλλα σημεία πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την οτροπία μα, ώστε να μπορούμε να σιγουρέψουμε το 100% στο μάθημα της βιολογίας. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Να είστε όλοι καλά.